Η ομάδα του Άρη Θήβας που γεγόταν για την νίκη ήταν αυτή που την κατέκτησε τελικά επικρατώντας του Λοκρού με 64-61 στο μεγάλο μάτς κορυφής. Στο παιχνίδι που έγινε στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο της Θήβας και δέσποζε στο πρόγραμμα της προτελευταίας αγωνιστικής, οι κυτρινόμαυροι έπρεπε να πάρουν το ροζ φύλλο αγώνα, αν ήθελαν να μείνουν ζωντανοί στο κυνήγι του τίτλου, διότι βρίσκονταν δύο νίκες μακριά από την ομάδα της Αταλάντης. Αν και δεν είχαν τον προπονητή τους Βαγγέλη Ματσαγκούρα στον πάγκο, λόγω τιμωρίας, κατάφεραν να επικρατήσουν και έτσι μείωσαν την απόσταση στον ένα βαθμό και εξασφάλισαν πως ο τίτλος θα κριθεί στα play-offs, με τις δύο ομάδες να ξεκινούν από το 1-1 και με την ομάδα της Αταλάντης να έχει το πλεονέκτημα έδρας, αφού κράτησε την διαφορά. Στο μάτς της αγωνιστικής κυριάρχησε το πάθος και από τις δύο ομάδες. Δεν ήταν ιδιαίτερα ποιοτικό, αλλά είχε πολλές διακυμάνσεις στο σκορ και κράτησε αμύωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τέλος. Οι γηπεδούχοι μπήκαν καλύτερα, προηγήθηκαν με 5 πόντους, αλλά η εμπειρία του Λοκρού και κάποια λάθη έδωσαν τη δυνατότητα στην ομάδα της Αταλάντης με τη λήξη του πρώτου δεκάλεπτου να περάσει μπροστά με 4 πόντους. Στο δεύτερο δεκάλεπτο οι ρόλοι αντιστράφηκαν. Οι φιλοξενούμενοι ήταν καλύτεροι στο ξεκίνημα, ξέφυγαν ακόμη και με 10 πόντους, αλλά ο Άρης αφυπνίστηκε γρήγορα, έσφιξε την άμυνά του και έτσι κατάφερε να πάει στα αποδυτήρια στην ανάπαυλα, έχοντας μειώσει τον ένα πόντο. Στο τρίτο δεκάλεπτο που ξεκίνησε με τεχνικές ποινές, ο Άρης ήταν ακόμη καλύτερος, τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα, και έτσι προηγήθηκε αυτός με 7 πόντους. Στο τελευταίο δεκάλεπτο και μην έχοντας κάτι να χάσουν, οι φιλοξενούμενοι τα έπαιξαν όλα για όλα και κατάφεραν να πλησιάσουν στο σκορ για να γίνουν τα τελευταία λεπτά Grand Guignol. Με το σκορ στο 62-59, 20 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, ο Χαρατσής αστόχησε σε σούτ για 3 πόντους και στην επίθεση ο Λοκρός κέρδισε φάουλ. Με 2 εύστοχες βολές, ο Άγγελος Μάτος έκανε το σκορ 62-61, 5,2 δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε. Στην επίθεση έγινε αμέσως φάουλ στον Χαρατσή, ο οποίος με 2 στις 2 βολές έκανε το σκορ 64-61. Με 4,3 δεύτερα να απομένουν, ο Πασάς προσπάθησε για το τρίποντο, υποπίεση, δεν βρήκε στόχο και έτσι οι γηπεδούχοι πανηγύρισαν την σημαντική νίκη. 10 λεπτά, 18-22, 33-34, 52-45, 64-61. Για την ομάδα της Θήβας, ο Παναγιωτίδης σκόραρε 19 πόντους με 3 τρίποντα και ο Θωμάς 12 με 2. Για την ομάδα της Αταλάντης, ο Ανέστης Μάτος πέτυχε 20 πόντους με 1 τρίποντο και ο Πασάς 14 με 2. Ήταν ένα ντέρμπι ανάμεσα στις δύο καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος. Ένα σκληρό παιχνίδι, ξέραμε ότι θα κριθεί σε λεπτομέρειες. Συγχαρητήρια στην ομάδα του Άρη που ήρθε στα πιο δύσκολα σημεία, στα δύσκολα σημεία του παιχνιδιού. Σε ένα-δύο rebound, ένα-δύο shoot ήταν καλύτεροι και δικαίως πήραν το παιχνίδι. Εμείς, χωρίς να σημαίνει δικαιολογία, είμαστε άλλη ομάδα σε σύγκριση με τον πρώτο γύρο. Παίξαμε σήμερα χωρίς δύο βασικούς παίχτες, το βασικό πεντάρι και το βασικό playmaker. Αυτοί είμαστε, γι' αυτό στα δύσκολα λίγο κουραστήκαμε, δεν είχαμε καθόλου μυαλό. Έπαιξε σημαντικό ρόλο, θεωρώ, και το σκηνικό που έγινε όταν ήμασταν στο σύν 8, σύν 10, αν θυμάμαι καλά, που χρεωθήκαμε με 3-4 φάουλ, δεν αποβλήθηκε ο Παναγιωτίδης. Χτύπησε εν ψυχρό τον Άγγελο και σκίστηκε με αποτέλεσμα να μείνει πολύ ώρα έξω. Το κεφάλι κάτω, από ό,τι αν θυμάμαι, πέρα κρατήσαμε και τη διαφορά. Πήραμε το πλεονέκτημα έδρας. Θα πάμε στα play-off, έχουμε άλλο ένα παιχνίδι. Θα πάμε στα play-off τώρα. Χωρίς άγχος, διότι η ομάδα μας, σας ξαναλέω, χωρίς να είμαι πολύ περήφανος για τους παίχτες, χωρίς να τους αγχώσω ή να πω κάτι άλλο. Το μπάσκετ έχει περάσει δεύτερη μοίρα και τρίτη με όλα αυτά που έχουν περάσει φέτος. Σήμερα πιστεύω ότι παίζανε οι δύο καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος και το αποδείξανε με το παιχνίδι που κάνανε. Έγινε ένα πάρα πολύ δυνατό και σκληρό παιχνίδι, αντάξιο των προσδοκιών των ανθρώπων που ήρθαν να δουν την αναμέτρηση. Εμείς σκεγόμασταν λίγο παραπάνω για τη νίκη, διότι ήδη η ομάδα του Λοκρού ήταν πιο πάνω από εμάς στη βαθμολογία και μας είχε 1-0 στις μεταξύ μας αναμετρήσεις. Και εγώ ήμασταν γιατί έπρεπε οπωσδήποτε να γίνει το 1-1. Όπως και έγινε, θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά της Αταλάντης για την προσπάθειά τους και για την προσπάθειά τους όλο τον χρόνο. Θα πάμε από ό,τι φαίνεται σε περίοδο play-off οι δύο μας για να βγει ο πρωταθλητής. Τα μεγάλα συγχαρητήρια όμως πρέπει να τα δώσω στα δικά μου τα παιδιά, διότι παίξανε χωρίς να υπάρχει coach στο μπάγκο, με πενιχρές και πολύ λίγες οδηγίες από μένα, από την κερκίδα, όσο μπορούσαμε να επικοινωνούμε. Διαχειριστήκανε άριστα όλες τις καταστάσεις, ήταν by the book σε όλα τα πράγματα που είχαμε πει να παίξουμε και είχε λειτουργήσει το scouting. Οι διαιτητές κρατήσανε το παιχνίδι, ένα πάρα πολύ σκληρό παιχνίδι, το κρατήσαν στο επίπεδο που έπρεπε και πήραμε, πιστεύω, μια νίκη δίκαια. Θα μπορούσε να γίνει λίγο πιο εύκολη για μας, αλλά ο Λοκρός διαθέτει μια πάρα πολύ καλή ομάδα με αξιόλογους παίχτες, γι' αυτό είναι και πρώτη στη βαθμολογία. Τώρα μεταφέρουμε τη σειρά στο Λοκρό μετά από μια αγωνιστική που έχουμε και οι δύο και πιστεύω ο κόσμος θα ευχαριστηθεί από εδώ και πέρα τους αγώνες στα play-off.
Στην Αμφίκλεια, ο Απόλλων Λιβαδιάς νίκησε τον τοπικό Άρη με 74-67. Η ήττα αυτή ήταν καταδικαστική για την ομάδα της Φθιώτιδας, καθώς υποβιβάζεται στη Β' Εσκασέ. Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν καλύτερα το παιχνίδι, όμως οι βιωτοί πήραν τα ενία στη συνέχεια, με το πρώτο δεκάλεπτο να τελειώνει με 15-23. Οι φιλοξενούμενοι διατήρησαν το προβάδισμα και στη δεύτερη περίοδο, με το ημίχρονο να τελειώνει με σκορ 33-42. Στο τρίτο δεκάλεπτο, ο Άρης Αμφίκλειας έβγαλε αντίδραση και κατάφερε να μειώσει στους 2 πόντους με τη λήξη της περίοδου 53-55. Στο τελευταίο δεκάλεπτο, η ομάδα της Λιβαδιάς είχε σταθερά το προβάδισμα και έφτασε στη νίκη με 67-74. Κορυφαίοι για τους νικητές ήταν οι Ντάλης και Φρυγανάς, που πέτυχαν 20 και 19 πόντους αντίστοιχα. Από τον Άρη, πρώτο σκόρερ ήταν ο Χαρατσής με 15. Εμείς είχαμε έρθει με πολλές απουσίες σήμερα, η σημαντικότερη του Γιώργου Τερματζίδη, και είχαμε έρθει και χωρίς τον προπονητή μας. Παρόλα αυτά, τα παιδιά είχαν το μυαλό στο μάτς. Αν και στο πρώτο ημίχρονο χάσαμε πάρα πολλά αμυντικά rebound και δώσαμε την ευκαιρία στον αντίπαλο να κάνει δεύτερες και τρίτες επιθέσεις. Μας πλησίασαν, μας προσπέρασαν, αλλά βρήκαμε την δύναμη και προχωρήσαμε. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά και του Άρη και της Λιβαδιάς που παλέψανε ο καθένας για τους δικούς του λόγους. Εμείς για να παραμείνουμε στην τετράδα, ο Άρης για να σωθεί και φαίνεται η αξιοπιστία του πρωταθλήματος από αυτά τα μάτς. Ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι για την ομάδα μου. Ήταν το τελευταίο χαρτί στην ουσία για να διεκδικήσουμε την παραμονή μας. Δυστυχώς, ήμασταν πολύ κακοί και στην άμυνα και στην επίθεση. Αφήσαμε τα ελεύθερα σουτ, δεν παίξαμε δυνατά, δεν βγάλαμε ενέργεια καθόλου τη διάρκεια του αγώνα, εκτός αν εξαιρέσουμε κάποια δίλεπτα, τρίλεπτα. Ακόμα χάσαμε πολλές βολές, δεν ξέρω, ίσως το άγχος για να πάρουμε το αποτέλεσμα. Τώρα η ομάδα, μια που θα παίξει στη Β', να προωθήσουμε όσο γίνεται μικρά παιδιά για να πάρουν εμπειρίες. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Χάσαμε σήμερα ένα παιχνίδι που έπρεπε οπωσδήποτε να το κερδίσουμε. Παίζαμε μια ομάδα που ήταν στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας. Συγχαρητήρια που ήρθε και έπαιξε για την τιμή του πρωταθλήματος όπως έπρεπε να παίξει. Είχαμε πολύ άγχος. Ο αντίπασε βάλε πολλά τρίποντα. Βέβαια η χρονιά δεν χάθηκε σήμερα εδώ. Η χρονιά χάθηκε εκεί μετά το Πάσχα. Πέφτανε και 5 ομάδες φέτος. Πρώτη φορά βέβαια αυτό, γιατί πέσαν 2 ομάδες από τη Γάμα Εθνική. Τέλος πάντων, τι να πω, να ευχαριστήσω τον κόσμο για όλη τη χρονιά που ήρθε εδώ και μας συμπαραστάθηκε, τους χορηγούς μας.